μια κατάσταση πριν από λίγες ημέρες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που δεν τιμά κανένα. Το ΚΚΕ δεν ήταν εκεί. Είχε από νωρίς πει ότι δεν θα παρακολουθεί σε αυτή την ομιλία. Οπότε, μάλλον είναι μια δικαίωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι, είναι μια δικαίωση και το εισπράττουμε από και δυνάμεις που δεν έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με εμάς. Προκάλεσε σοκ. Και μας δικαίωσε γιατί. Γιατί όλοι αυτοί τώρα που παριστάνουν τους εκπληκτούς, ξέραν τα πάντα. Μπορεί να μην ξέραν ότι θα μιλήσουν, ή έτσι λένε τουλάχιστον, ότι θα μιλήσουν εκπρόσωποι του τάγματος Αζόφ, που είναι ναζιστικό τάγμα και που και οι δύο είναι μέλη του τάγματος και που ευθύνεται για εγκλήματα. Και μάλιστα αυτά έχουν καταγραφεί και από εκθέσεις όχι δικές μας, αλλά ακόμα και των ΗΠΑ της Αμερικής. Όμως το βασικό είναι, είτε ήρθαν αυτοί είτε δεν ήρθαν, το βασικό είναι ότι η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται, που πεθαίνει, που σκοτώνεται από την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή δεν μπορεί να εκφραστεί με στήριξη της κυβέρνησης Τζελένσκι, η οποία και αυτοί και οι προηγούμενες είναι συνυπεύθυνες για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Και είναι γνωστά όλα αυτά. Και ας αφήσουν τα περί δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου. Γιατί το 2014 έγινε ένα πραξικόπημα που το έχουν ξεχάσει όλοι. Και με αυτό το πραξικόπημα εξαπολύθηκε τρομοκρατία σε όλη την Ουκρανία και τέλος πάντων η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία διαπάλη από δύο στρατόπεδα. Από τη μία μεριά είναι η Ρωσία και από την οποία θέλει τώρα να πάρει ένα κομμάτι από την Ουκρανία και ολόκληρη πιθανά. Και από την άλλη είναι η κυβέρνηση Ζελένσκι, η οποία είναι με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία, στο λαό και στη Ρωσία. Και γι' αυτό λοιπόν η σωστότερη θέση είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε ληστή. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε υπεραλιστή. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και μακάρι να μπορούσε ο λαός και της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας να απαλλαγούν από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι και από κυβερνήσεις τύπου Πούτιν. Νομίζουμε ότι με τη στάση μας δείξαμε και στον ελληνικό λαό, ο οποίος έπαθε σοκ κυριολεκτικά, και νομίζουμε ότι καταλαβαίνει πολύ περισσότερο, αντιλαμβάνεται εν μέρη και την δική μας την ανάλυση και τη θέση. Που λέμε ότι εμείς είμαστε με τους λαούς και όχι με τους ληστές. Είναι ένας ή την άλλη. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ για το αφέντη, το ψωμί να τσακώνονται, να σκοτώνουν τη λαϊκή. Να ρωτήσω να πάμε λίγο στο διατάφτα όμως όλων αυτών που συμβαίνουν και στην ακρίβεια την οποία θα βιώνουμε όσο περνάει ο καιρός και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος ακόμη περισσότερο στο πετσί μας. Ναι, η ακρίβεια πάντως ξεκίνησε πριν. Δεν είναι... Φυσικά θα επιβεβαιωθούμε τον πόλεμο, ιδιαίτερα στους ορισμένους τομείς. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα διευκολυνθεί και από αυτή την κατάσταση το σχέδιο που υπάρχει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, τουλάχιστον στις περισσότερες, για την ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση. Η οποία πράσινη μετάβαση συνοδεύεται με αυξήσεις τεράστιες στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα συνολικά. Και βέβαια τώρα θα προκύψουν και άλλα θέματα που αφορούν τον εμπιστοσύνη τομέα συνολικά. Γιατί και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι μεγάλες εξαγωγικές δυνάμεις. Με τα μέτρα που πάρθηκαν θα τα πληρώσουν και οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά θα τα πληρώσουν και οι υπόλοιποι που παίρνουν αυτά τα μέτρα. Ποιος όμως θα τα πληρώσει, ποιος καλείται να τα πληρώσει, να τα πληρώσει ο λαός. Γιατί αυτοί που κατέχουν τον πλούτο φυσαδρίζουν. 165 καράβια καινούργια αξίας 14,5 δισεκατομμυρίων έχουν παραγγείλει εφοπλιστές. Εμείς λοιπόν, σαν ΚΚΕ, αυτό που λέμε στο λαό είναι πρώτον να είναι σε συναγερμό, να κινητοποιηθεί με όλες τις μορφές, με σύνθημα όχι στον πόλεμο, όχι στη συμμετοχή της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα συμμετέχει από χρόνια τώρα σε όλα αυτά τους σχεδιασμούς και συμμετέχει σήμερα ακολουθώντας όλη τη γραμμή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Και βέβαια να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι οι εξοπλισμοί και όλα αυτά που παίρνουμε, πέρα από το ότι θα τα πληρώσουμε, σήμερα πληρώνει καύσιμα, πληρώνει συντήρηση, πληρώνει πιλότους, πληρώνει καράβια, τα οποία συμμετέχουν κανονικά σε συνοδείες και αποστολές
Εκτός συνόδου. Εκλογές και επαφή βλέπετε. Μισόλεπτο. Επομένως, είναι δύο μέτωπα, τα οποία είναι τα ίδια. Υπάρχει ο εσωτερικός πόλεμος, που είναι ο πόλεμος αυτών που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους με τους εργαζόμενους και που πάνε να του φορτώσουν τώρα και τις συνέπειες του πολέμου, λέγοντας ότι δεν αντέχει η οικονομία, αλλά αντέχει η οικονομία να δίνονται δισεκατομμύρια, πάρα πολλά, στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά δεν αντέχει για αυξήσεις τους μισθούς, για μείωση ΦΠΑ και για μείωση των φόρων, των ειδικών φόρων κατανάλωσης που υπάρχουν στα καύσιμα. Ένα μέτωπο είναι αυτό και ένα μέτωπο είναι, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να σταματήσει ο λαός να παζαρεύει πόσο θα χάνει. Να περάσει στην αντεπίθεση για αύξηση του μεροκάματος, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για ενίσχυση όλων αυτών οι οποίοι υποφέρουν ουσιαστική και όχι αυτή. Εκλογές βλέπετε, για να επαναλήξω ένα συνάδελφο, γιατί όλο το πρόγραμμα των εργαζομένων στο κλείο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε εκλογές για να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ένα παιχνίδι ύπουλο για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αντί να στηρίξει κινητοποιήσεις, αγώνες ουσιαστικά και όχι τυπικά, τι λέει, ότι δεν γίνεται τίποτα από τους αγώνες. Άρα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Για να έρθει πια. Να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ο ελληνικός λαός να είναι ερωτοφάγος. Την έζησε και ακολούθησε ακριβώς την ίδια πολιτική. Και σήμερα στρατηγικά συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και το κοινάλλο βέβαια ακόμα περισσότερο. Τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και τα σημαντικά τα έχουν ψηφίσει. Επομένως, τι θα αλλάξει. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες. Πρέπει ο λαός να φτιάξει το δικό του μέτωπο με τα ταξικά σωματεία. Η απεργία ήταν πολύ καλή και άλλες κινητοποιήσεις. Και σε αυτούς που το παραπέμπουν ότι δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα, έχουμε το παράδειγμα της Κόσκο, που είναι το μεγαλύτερο μονοπόλιο στον κόσμο στον τομέα των λιμανιών, που το γονάτισαν οι εργαζόμενοι με την ενότητά τους και την ταξική κατεύθυνση. Έχουμε την Ιφούν, που είναι και αυτό ένα μεγάλο μονοπόλιο, που κατάφεραν και είχαν κάποιες κατακτήσεις. Επομένως, το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε διαχειριστή. Γιατί αυτό θα γίνει. Και αυτό έγινε και πριν. Γιατί πάλι τα ίδια θα έρθουν. Γιατί ακόμα και για τα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν λεφτόδοτα. Και απαντάω ότι υπάρχουν λεφτόδοτα. Είναι μια νέα έκδοση αυτού που έγινε με την κρίση, την καπιταλιστική. Που έλεγε τα ίδια. Τα προβλήματα είναι η διαφάνεια, τα σκάνδαλα και όλα τα υπόλοιπα και δεν ήταν ούτε μια κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Και ξαναλέω ότι λεφτά υπάρχουν άπειρα, αλλά είναι για τους λίγους. Και επομένως πρέπει οι πολλοί, αυτοί που καταπιέζονται, αυτοί που ζουν σε άθλιες συνθήκες και με το καθημερινό άγχος, να οργανωθούν και στα συνδικάτα και παντού και να συμμετεχθούν με το ΚΚΕ. Είναι μονόδρομος πια, έχουν δοκιμαστεί όλοι. Και τους βλέπουμε σήμερα και στον πόλεμο και σε άλλους τομείς να πηγαίνουν π.χ. πράσινη μετάβαση όλοι μαζί. Η λύση λοιπόν βρίσκεται στον αγώνα των οργανωμένων και στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να σκεφτεί με βάση τα συμφέροντά του, να συνενωθεί ανεξάρτητα το τι ψηφίζει και απευθυνόμαστε ακόμη περισσότερο σε έναν προοδευτικό κόσμο, ο οποίος βλέπει και είδε και τους φασίστες του Ζελένσκι και τους άλλους να χειροκροτούν, να αφήσει στην πάντα επιμέρους διαφωνίες και να πάμε μαζί για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο καταρχήν εστίας αντίστασης και ένα μεγάλο μέτωπο ανατροπής.